Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Δεν θέλω να γνωρίσω άλλη γυναίκα. Δεν θέλω καμιά άλλη γυναίκα να είμαι ερωτευμένος με το μαρινάκι μου. Είναι η τέλεια γυναίκα που πλάστηκε για το ξανάκι παστιγίν. Δεν θέλω άλλη γυναίκα. Δεν θέλω. Είναι η καλύτερη γυναίκα και μετά τη Μαρίνα εδώ είμαι μηδέν. Ξανάκι! Άκουμε, μάνα μου! Ένα ακούσες που λαλούσασαι λιχνία σβηστήσει πάσα γυμνή ομία. Ποιο είστε? Γυμνή. Αν μα βρει τη λάμπα, ρούλε ή ρεγγέ είναι ίδια. Όχι, όχι, δεν είναι λάμπα, πάμε από εγώ. Θα θρώνω να που γίνεται, να ξέρω ένα λεπτό το παιχνίδι. Ήταν. Έπρεπε να μένεις στα χάλια σου, ρε, και θα σου ελάλουν εγώ ξυμαρισμένε. Στελεοφόρους και πλατείες, καθημερινές κι αργίες. Κόσμος έρχεται και πάει, μα κανείς δεν μας ρωτάει. Σε ποιο δρόμο τελικά η ζωή δική μας πάει? Σε ποιο δρόμο η ζωή μας, σε ποιο δρόμο η ζωή μας πάει? Το στημένο το παιχνίδι το κερδίζουν πάντα οι ίδιοι, κι όλοι οι άλλοι στη γωνία περιμένουν μ' αγωνία. Το δικό τους το ταξί που θα αλλάξει την πορεία για να πιάσουν τη καλή. Το δικό τους το ταξί. Κοίταξε μάνα, δεν πάω να νιώσω. Καφέ ταξί παρακαλώ. Ναι, ναι κύριε, από εντάξει έρχεται. Ναι, δεν είσαι κανένα τέταρτο. Εντάξει, καθυστερήσατε 5 λεπτά. Εντάξει, ρε ξεραγή. Εξενάκι! Ναι, κυρία μου, βεβαίως. Όχι, όχι, θα ξεκίνησε ήδη, βέβαια, βέβαια. Έρχεται κοντά. Ρε ξενάκι! Ρε ξενάκι, άντε για μου και συναντέρτο μου καρτερά ο πελάτης. Μισό λεπτό, ρε, πάμε Παναγία μου, ποιον. Άντε! Μισό λεπτό, ρε ξενάκι. Έπιασε το ευλογημένο το μόβαϊ και κρατήσε το για να μην σταυκιάσουν. Πόση ώρα ψουψουψου, ρε. Καρτερά ο πελάτης. Ρε ξενάκι! Ναι, και εγώ. Εσέναν τι σε κόφτη, ρε. Κόφτη με, ρε, καλό με κόφτη. Πόση ώρα ψουψουψου με το τηλέφωνο το κινητό με στα αυτιά του. Πρώτα βλάφτη. Γι' αυτό που δράζεσαι νησίτα. Καλά, ρε, πάμε, πιερώνεις εσύ τον λοαρκασμό. Ένα γι' αυτό πιερώνω εγώ τον λοαρκασμό, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πιερώνει τον κύριο ενώ λοαρκασμό. 30 χρόνο άνθρωπο. Αλλά λέω να θέλει να παντρευτεί και θα κραεί μπακίρα με στην μπουκα του, ρε. Καλά, ρε, εσύ που ζουν 30 χρονών, εβάστας παραπάνω, ρε, αγιά. Είχα εσύ λοαρκασμό, εσύ εργατική, ναι, γιατί είναι παντρευτικέ. Ε, μου. Τώρα η κουβέντα μου το ξενάγει και ο κινητό, δεν σε πιέσει την πάντρια μου εμένα. Δεν ξέρεις, α? Ξέρω εγώ, κόρη Μαρούλα. Κρατά το κινητό και συνέχεια ψουψούλα λέει ο Πάμπος. Εσύ που γυρίζεις όλη μέρα είδες κανέναν να μην κρατά το κινητό και να μάχεται συνέχεια ψουψού. Μα και μου... Τα ίδια γράφω. Α, και κάτι άλλο. Ρε Μαρούλα, μα εκάμετε ολόκληρη μελέτη για το ξενάγι. Άκουε ρε τώρα και σιώπα. Ακούω, μπορώ να κάνω και τίποτε άλλο. Άμα δεν κρατά το κινητό να μιλά. Είπετε κρατά το όλη μέρα. Τρόπος του λέει. Τρόπος του λέει, τι άλλο λέει ο τρόπος του Μαρούλου. Άμα δεν κρατά το κινητό να μιλά, κάθεται είτε δαμέ στην πολυθρόνα ή έξω στο μπαγκούι. Ο τρόπος του λέει πάλι ή κυριολεκτικά Μαρούλη. Όχι κυριολεκτικά. Καλά Μαρούλα, εσύ άμα δεν έχει σκούσαν, πού κάθεσαι. Εγώ πάντα καθημερινά μου, ο Μητσής τώρα άρκεψε. Τώρα άρκεψε να μπαίνει στα χρόνια, και άμα στέκεται συνέχεια, αν κουράζεται. Άιστε σπελάρες ρε Αδάμο, ο Μητσής κάτι έχει. Όποιος κάθεται ρε Μαρούλα κάτι έχει. Μα είναι και κάθεται μόνο. Κάτε, πέμα στα ούλα τι κάνει ο ξενάκι να βγάλουμε συμπέρασμα. Ο Σίμος είπε μου ότι κάθεται για μέσα στο παγκούι και χαμογελά. Κιού χαμογελά. Τι έκανε νου. Κάθε μόνος του και χαμογελά. Είσαι σίγουρος, Σίμω, ότι δεν κρατά καθρεφτάκι, διότι ο ξενάκης συνήθως τρώει τον εαυτόν του στο καθρέφτη και χαμογελά του που είναι ωραίος. Μου ούλους ενός περιπέξει, ρε. Κι εγώ, όταν μου το έλεγε ο Πάμπος, πραγματικά δηλαδή έτσι προβληματίστηκα, αλλά μετά που τον είδα, κάθεται να με το κοπελούι
κλείει έτσι τα μάτια του, σε χαμογελά. Γιατί δεν τον εξύπνησε να τον ρωτήσει να μάθεις. Λυπήθηκα του. Που χαμογέλα. Φαίνεται τόσο ευτυχισμένος. Λυπήθηκα να τον διακόψω. Δεν μπορείς ρε Αδαμό. Μαρούλα φύγε. Γιατί. Φύγε ρε Μαρούλα, περιμένω το ξενάκι. Για μάλλον τι φεύγω ρε. Αμάρε Μαρούλα, κάμε και εσύ μια φορά λίντα που σου λαλού, παντού να ρεκατωθείς. Πήγαινε δεκαρτερό τον Άρτη να με δει, να έχω κλειστά τα μάτια μου και να χαμόγελω, να δω την αντίδραση του. Για να γυρίσεις εσύ, αφήσε ρε. Ωστε. Αφιάσε ρί, ούλοι σας να με κάθεστε ούλοι μέρα να μέρα και κάνετε ιστορίες με τον νου σας. Κάτι έχει ο ξενάκι και κάτι έχει ο ξενάκι και κάνετε με και με έναν αγωνιό. Παιδά μου, είχαμε ένα άδικο τελικά. Κάτι έχει ο ξενάκις. Είναι ερωτευμένος. Εβάμπο, ο ξενάκις ερωτεύκεται 10 φορές την ημέρα. Και είσαι δίκιο, δεν είσαι άδικο. Πάντως, ένε ξανακάθετουν για με ο ξενάκης μόνος του. Όχι, χαμογέλα. Ερωτεύτου, επαλάβωσε εσύ μου. Δεν μου ξαναμιλήσετε για το ξενάκι. Έχω σε πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθώ. Θα ασχολούμαι τώρα με τους ερωτευμένους. Καρέ Βανιά. Ναι, εγώ είμαι. Ποιος θέλει να είναι. Κοίτα, να περάσεις που τη λένε να παραλάβεις νέο εμπόρευμα. Ναι, έφερα νέο εμπόρευμα. Ναι, κόρη, κάθε λίγο φέρνω νέο εμπόρευμα να το πουλάτε παλιά και νέα μαζί. Δεν μπορεί να περιμένει το νέο προϊόν ώσπου να πουληθεί το παλιό. Βάνια, πρόσεξε καλά. Είναι καρδίες. Ρε Βάνια, έρχεται του Αγίου Βαλεντίνου. Εμείς τι θα πουλούμε για τους ερωτευμένους. Άντε, μάνα. Γεια σου, συνάδελφε. Ρε, ξαναβρεθήκαμε σήμερα, συνάδελφε. Όχι, ξαναβρεθήκαμε. Γιατί μου να λες πάλι γεια σου. Απλά τώρα είμαστε μόνοι μας, ρε. Α, να λέμε μια φορά γεια σου όταν είμαστε όλοι μαζί και μια φορά γεια σου όταν είμαστε μόνοι μας. Άρα μου, θέλω να σου μιλήσω. Ακούω, αλλά να είσαι σύντομος, σαφής και περιεκτικός. Αρέσκομαι πολλά οι γραβάτες σου. Thank you, ξενάκι μου, παρακάτω. Συνδυάζεστε, όλες σου οι γραβάτες αρέσκομαι. Να μιλήσουμε για τις κρεβάτες μου, ξενάκι. Τούτο είναι μόνο η εισαγωγή. Ωραία, κάναμε τις εισαγωγές, σπάσαμε και τον πάγο, πάμε παρακάτω. Θέλω να σου πω ότι εμένα αρέσκουν μου, εμένα δηλαδή, αρέσκουν μου πολλά έτσι οι γραβάτες που φορείς και οι συνδυασμοί που κάνεις μαζί με το που κάνεις ούλοι. Τώρα σε που τις φορείς κάθε μέρα έτσι τις γραβάτες σου. Πολλά, μιλούμε για ωραίες συνδυασμούς και πάντα φορείς το που κάνεις με γραβάτα. Δεν γίνεται γραβάτα δίχως που κάνεις ο ξενάκι και μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει ίχνος δουλέματος στην κουβέντα σου. Όχι, είναι τα ούλοι συνδυασμοί που κάνεις αρέσκουν. Το καλό το γούστο είναι εύφυτο, ξενάκι. Το πρόβλημα σου δεν κατάλαβα εγώ. Θέλω να σου. Να. Αγοράσω και εγώ, ρε Αδάμο, λίες γραβάτες. Να φορείς. Πώς να φορεί γραβάτες ο ξενάκι. Ναι, Μαρούλα. Κάτι έχει το κοπέλι του. Είναι ερωτευμένος, Μαρούλα. Και όποιος είναι ερωτευμένος, γραβατώνεται. Κατάλαβα. Πειράζεσαι που είμαστε εγκαλοντημένοι. Περιποιήθησε εσύ τον εαυτό σου. Να βάλω κι εγώ γραβάτα. Άντε Μαρούλα. Άντε μάνα μου. Άντε ρε Μαρούλα. Τώρα είναι από να κάνεις, να του διάσεις τις γραβάτες σου να τις φορείτε με το γυρίνο, ξαναγοράσεις δικές του. Όχι, οι παραπάνω γραβάτες οι δικές μου είναι σπορ, πρωινές. Ο ξενάκης χρειάζεται βραδινές. Άμα ρε, πράγματα που μαθαίνουμε. Μα εσύ είσαι πρωινές και βραδινές γραβάτες. Γιατί εσείς, Μαρούλα, έχετε πρωινά και βραδινά φορέματα. Εμένα τα μόνα βραδινά μου είναι τα νυχτικά μου. Αλλά πες μου, γιατί ο ξενάκης θέλει να φορεί βράδυντες γραβάτες του για να μην το φορούν. Διότι η κοπέλα του, Μαρούλα, όταν βγαίνουν έξω, θέλει να είναι καλά ντυμένος σαν εμένα. Μα είναι τα κοπέλα είναι τούτη. Σίμω μου, είναι πολλά σοβαρή κοπέλα τούτη. Καλά ρε ξενάκη, σοβαρή κοπέλα, αλλά εσύ είναι τα λοτσέμπλεξες μαζί της.
Δεν καταλαβαίνω εγώ. Έκανες μια αφελή ερώτηση στον άλλο, η οποία με ενόχλησε και τι εννοείς. Ωραία, ξαναγεί, δεν εννοώ τίποτε, ρε κουμπάρε. Συγγνώμη να σε προσβαρά, αλλά καλά, εσύ για που κυκλοφορά έχει σοβαρέ κοπέλε. Πια εγώ τι κυκλοφόρησα σε τόπο που έχει σοβαρέ κοπέλε, Σιμώ μου. Και για ποιο λόγο να πει ότι κυκλοφορήσει έτσι από τι σοβαρέ κοπέλε. Είναι απλούστατο, να αποφάσισε να κάνω σοβαρό δεσμό. Δηλαδή τώρα του σοβαρό δεσμό, ρε. Σοβαρότατο, Σιμώ μου, σοβαρότατο. Και καλά, ξέρει ότι είσαι ταξίτη. Ξέρει το καλό. Και δεν πειράζει. Όχι, δεν κάνει το επάγγελμα των άνθρωπων, είπε μου Σίμωνα. Άλλωστε δεν είμαι μόνο ταξιτζής, είμαι και ηθοποιός. Καλά, κύριε, είπες ότι είσαι ταξιτζής που κάνεις τον ηθοποιό ή ηθοποιός που κάνεις τον ταξιτζή. Να σου πω ότι εσύ κάνεις παραπάνω ρωτήσεις που γίνει ενώ πιστέψεις. Τι είναι η δουλειά να κάνει. Δικηγόρος. Δικηγόρος. Εξενάκη, ξέρεις ότι δικηγόρος είναι άλλη ταξί. Δεν υπάρχουν πλέον τάξεις, Σίμω μου, λαλί μου. Όλοι για ένα και ο ένας για ένα. Ρε μα έκαμε εσύ και κομμουνιστή ρε. Όχι, ακόμα δεν μιλήσαμε πολιτικά. Δεν θέλω να πας. Δικηγόρο ρε άδαμο δεσμός του είπε. Ξέρω το Πάμπο, σε μένα που εκμυστηρεύτηκε πρώτα τον έρωτα του ο Ξενάκης. Εμένα ο Σίμος που μου το είπε. Εν δεν μπορεί ο Σίμος να μεν το κάνει του τουκκι. Εγώ δεν μπορώ να λέω σε όλους αυτόν που θα μου εκμυστηρευτεί ο άλλος. Σιγά ρε για τις γραβάτες είπες το. Τις γραβάτες είπα το της Μαρούλας, Πάμπο. Η Μαρούλα είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν και κάθεται να συζητά από εκεί και ποδά. Α, είναι η Μαρούλα που το είπε του Σίμου και ο Σίμος είπε μου το εμένα. Άντε ρε, Πάμπο. Τι θέλεις τώρα. Τίποτε ρε, τίποτε. Μπράβο του Ξενάκη, ερωτεύτηκε δικηγόρο και μάλιστα έτσι πολλά όμορφη κοπέλα, είπε. Εξαιρετική κοπέλα μάλιστα, Πάμπο. Εσείς της έσου δει. Όχι ακόμα. Α, έδειξες φωτογραφία της. Πάμπο, ο δεσμός του Ξενάκη είναι σοβαρός. Να κρατά φωτογραφία έτσι να γυρίζει, να δείχνει ποτζί και ποδά, έφασε περιέργεια. Ήταλος ξέρεις πως είναι όμορφη ρε καλό. Επία και αμέσως στα δικαστήρια και έδειξε μου την οσία μπροσμό δικηγόρος. Ε, Ξενάκη, όπου πελάρα μέσα. Πέ μου, άμα φτιάνεται έξω με τη δική της παρέα, μου φτιάνεται έξω με τη δική σου. Με τη δική της. Μα όλοι δικηγόροι. Όχι δικηγόροι, κύριε Μαρούλα, δικηγορούθηκε από τα σκίσιμα και ασκούμενα. Δικηγόροι, δικηγορούθηκε, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι νιώθεις άβολα μαζί τους. Γιατί να νιώθω, φρέα, είναι καλά ο Αδάμος. Ρε, μα παίρνεις και τον Αδάμο μαζί σου. Όχι, αγόρασε μου κάτι κρεβατούες τις φορές και έγινε κακόπελος. Όχι ρε, οι κουβέντες που λαλούν. Εσένα, ναι, σε πειράζει που καταλάβεις. Ποιος σήμερα δεν καταλάβω, κύριε Μαρούλα. Καταλάβεις εσύ τώρα που δικηγορίστηκα. Μα τι μιλούν δικηγορίστηκα, κύριε Μαρούλα. Ένα μου μιλούν κοζιά μου δικηγόρο. Και αυτοκινητάρες, μεσεντάρες τους, τα λιμουτζινάρες τους, τα κουρσάρες τους, τα κοβέρτα από τα νυχτά, τα αυτούμενα το 200 χιλιόμετρο. Εγώ δεν αυτοκίνητο έχω. Επειδή έχει τα πελά του ταξί που πάνω, νύχτα ξυπητών να τη βγάλω πετά στο δει, καλά μέσα στο καπό, εγώ ζωγόνι αυτοκινητάρα μου, την κουρσάρα μου. Μαρκέψει η κουβέντα να μου λαλού για τα χιλιόμετρα για τα ταχύτητες αναπτύσσει. Μάνα μου, μάνα μου, είδε, γυρίσκουμε μάνα για πάστα αυτοκινητή. Φού ξέρω το πω ξανά καγωτά. Δώ στο το αποϊόν, βάσα σκούρι, δώ στο πετό, τα χιλιόμετρα πιάνουν, δώ στο ταμπλό, γυαλίζουν. Γυρίσκουλε κυριολεκτικά. Με το στόμα ανοιχτό. Ναι, παράδειγμα, όπως εσένα τώρα. Ο έρωτας δεν γνωρίζει ούτε τάξεις. Ο έρωτας είναι τυφλός. Καλά ρε, να μου θέλεις να πεις σαν εγώ που είμαι ένας ειδικός ανειδίκευτος, ας πούμε. Μηχανοργός. Αν γνωρίσω καμιά καθηγήτρια, καμιά δικηγορίνα, καμιά γιατρή, να μπορεί να με ερωτευτεί. Αν δεν τυφλή. Εμένα ρε, έτυχε μου πάντως. Τι σου έτυχε, Χαραλαμπέ, να σε ερωτευτεί γιατρένα. Όχι, είναι τα γιατρένα, ήταν σίστερ. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Όχι, στο νοσοκομείο της Ζανζιβάρης. Αρρώστησα πάρα στο πλοίο και πήραμε στο νοσοκομείο της Ζανζιβάρης. Μα μέσα στους μαύρους, ρε. Ναι, μα τούτη ήταν άσπρη όμως. Φύγαμε ένα μήνα ρε και μέσα. Και πήγαινε το πλοίο και στράφηκε να έπιαει. Σε ερωτεύτηκες σοβαρά. Τέλεια σοβαρά. Αφού ήθελαμε να παντρευτούμε. Είναι παντρευτήκατε. Επέψα εις μάνα μου γράμμα στη Σαραμιού και είπα της μάνα, πέψε μου χαρτίνα ελευθερία. Και η μάνα μου είπε μου καθαρά και ξάστερα, έγραψε της το γράμμα νομουχτάρι και υπόγραψε το γίνι με το δάχτυλο της. Αν θέλεις να παντρευτείς Εγγλέζα γε μου, έλα πρώτα Κύπρο να με θάψεις και ύστερα κάμε ό,τι θέλεις. Ο έρωτας είναι τυφλός, αλλά η μάνα σου βλέπει καλά. Ναι, στη δέμα μπορεί να ακούει. Αφού και η μάνα μου είπε μου τον κυρία Μαρούλα, γεια μου κάμε ό,τι νομίζεις, πάντως μια γυναίκα πέφτει σου. Άκουσες το καλά του τον που σου είπε. Μια γυναίκα σου πέφτει, μια. Ας όψε τη ρίχη μου κυρία Μαρούλα που γεννήθηκα χριστιανός και πέφτει μου μόνο μια ζωή μου αμεθανός. Κοίτα, κοίτα, τσίστερα λαλεί ότι είσαι και σοβαρό σκόπο. Βεβαίως έχω σοβαρό σκόπο, κύριε Μαρούλα. Αν ήμουν μου αμεθανός, θα είχα σοβαρό σκόπο για όλες μου τις γενέσεις όσες και να βγάλω τώρα την παντόφλα, την πότα, άτε να δω. Πέ μου,
Τους δικούς της εγνώρισες τους? Ένας γνωρίζουν τους από την κυρία. Και να τα τελειώσετε? Τελειωμένα, κυρία Μαρούλα, τέλειω. Τούτο μεν το πεις. Αν δεν σου δώσουν την ευχή τους και τις ευλογίες τους, τίποτα δεν είναι τελειωμένο ξενάκι. Κυρέμισε ρε ξενάκι να έρθουν κι άλλοι να δούμε τι θα κάνουμε, γε μου. Δεν μπορώ, παππού μου. Δεν μπορώ, θα αυτοκτονήσω. Μη κακός σου, γε μου. Θα την κλέψω, να την κλέψω. Εκλέψε την, εκλέψε την. Καλύτερα κλέφτης παρά αυτοκτονημένος. Γεια σας. Ναι, μπορεί. Ναι, μπορεί. Δεν έχω ξενάκι προβλήματα. Δεν μπορεί να δώσω, κύριε Μαρούλα. Δεν μπορεί να δώσω. Είδες που σου ελάλουν κράτα λίγο πισινί. Εγκλωτσιά πας στο πισινό που μου δώκασε. Τσινή μάνα της ταυτή. Τσινή μάνα της ταυτή η μάνα της. Αχ, και είπα σου ρε, άμα να ακούσουν ότι είσαι ταξιτζής. Εσύ το είπα. Μα έτσι το ταξιτζής, κυρία Μαρούλα μου, ξέραν ότι είμαι ταξιτζής τα πρωιμένα. Και μάλιστα λέει τώρα που φύγαν και τα ανάβλα πάνω, ένα βγάλει και παραπάνω λεφτά. Γε μου, λέει μου για την κόρη μου. Αλλά το θέμα μου ήταν. Έθελε να διαβάσει εγώ κάθε πρωί να παίρνουν εκκλησιά. Γιατί ο άντρας της έτσι σηκώνει να πάρει εκκλησιά. Γιατί είσαι εκκλησιάς, η μίση. Και δεν έκανε ο παπάς της συνορίας τους που ήταν πόξο η εκκλησιά. Αποφάσισε να ταράξει την εκκλησιά πιο χιλιόμετρα, πιο κατώ και έκτισε άλλη. Μη σου πω ότι είναι και μόνη πολλά, και θέλει να πιάνει κόσμο κι άλλο παραπάνω. Έτσι, ανάθεμα δηλαδή, αν κάθε κυραγή και μόνη σου είναι η εκκλησιά. Σε τότε κάνει που ήταν για απόξη η εκκλησιά, πήρε τη 2 χιλιόμετρα πιο κατώ και σηκώνε να πάρει τα κουτσάρι στα πόδια να πάει στην εκκλησιά. Και έφτασα, λοιπόν, σχέδια κάτι ότι θα την παίρνω εκκλησιά με το ταξί μου. Καλά, τι δεν τη άρεσε καλό και έφτιαξε. Τότε είμαι ηθοποιό. Έφερε μου γλυκό καριδάκι, έτσι βάλε και τη ζαχαρολόνο μπρος μου γεμάτη γλυκό καριδάκι. Φάγε μου όσα γλυκά θέλεις, λαλί μου. Μα μοιάζει έτσι το ηθοποιό που παίζει μες τις τηλεοράσεις, έτσι που θέλω από κοντά. Εγώ είμαι, λαλότης, εγώ είμαι. Είσαι κατέβασε τα μούτρα της. Ωστε είσαι ηθοποιός, λαλί μου, α. Βέβαια, λαλότης. Θα μου είσαι τραγουδιστής παλιά, κατά τραγουδίσεις στα κέντρα, λαλότης. Ω, μεγάλα σου ξεμούν όνομα, πρώτο λαλό. Α, ωστε είσαι τραγουδιστής. Κατέβασε τα μούτρα, έτσι, τόκο, τσου κάτω, κύριε Σίμω. Έπιαν και ζαχαρολούδα μου πρώτο με τα γλυκά. Έπιαν μου τώρα το καραδάκι μου πρώτο που άμπατσε φάω, ρε. Τουλάχιστον πρόλαβε να φάεις καριδάκια. Όσο είναι πρόλαβα, φάει ένα τζινάζε σκλερό, δεν ήξερα καμία καρδάκια η μητέρα τη. Αλλά μόλι είπα το δίμη ηθοποιό, δηλαδή, Ωι Παναγία μου, Παναγία. Δεν δέχεται η κόρη της να πιάσει ηθοποιό γιατί να τη στοιχίσει, δηλαδή. Γιατί τι έχουν οι ηθοποιοί, οι ηθοποιοί βγάλουν καλά λεφτά τώρα με τα Σύρια. Όχι θέμα τα λεφτά, απλά οι ηθοποιοί λαλή σου ότι είναι έναν εμπιστή. Μα μανέψαν όλοι του. Όχι, το θέμα λέει ότι διαβάζει μέσα στα περιοδικά. Πού του καλαμαρά του ηθοποιού που δεν έχουν αφήνουν την μια, αφήνουν την άλλη, πιάνουν τον ένα, ξαπλούν τον άλλον, και νομίζω ότι είσαι Κυπρέ ηθοποιοί έτσι. Και να λε, όχι, κάνουν και πολλέ φορέ που μόνο τι ερωτικέ σκηνέ. Σε καμιά φορά μπορεί να είναι αληθινέ σκηνέ, αλλά είναι ανηθικότητε δηλαδή τούτα. Γυναίκα τη εκκλησιά τα τζεγύραση. Καλά, εσύ ξενάκι μου, έτσι είπε ότι τα γυρίσματα σου δεν τα κάνει στο Χόλιγουτ, αλλά στα πυργά. Άσχετο δηλαδή. Αν πάρει κόρη τη ηθοποιό θα δυστυχίζει. Γι' αυτό δεν θα μου πάρει δηλαδή. Και απαραίτητα για μου κάνω το ηθοποιλίκι. Και μείνε μόνο με το ταξί. Κύριε Μαρούλα, τώρα τι μου ζητάς. Να παρατήσω την καλλιτεχνική μου, την καλλιτεχνική μου άνοδο. Τώρα που είμαι στην αρχή, τώρα που ξεκινώ, τώρα που είμαι στην καλύτερη μου περίοδο τη ζωή μου. Πάρω στην καλλιτεχνική μου αξία. Αφού και οι εφημερίδες έγραψαν του. Έναν ανερχόμενο αστέρι. Άντε, εκείνος ο δημοσιογράφος που το έγραψε ήταν φίλος του Αδάμου. Ήταν φίλος του Αδάμου, αλλά το γραπτό μηνίσκι. Είναι γραπτό λόγο που υπάρχει απόδειξη. Αφού έγραψα σε χίλια πράγματα μέσα. Ο ανερχόμενο αστέρι που η λάμψη του θα βγει ψηλά, ξέρω εγώ τούτα ούλα. Δεν πρέπει να λείψει που είναι την τηλεόραση. Μπορεί να πάρουν τα χαμένα. Τούτο που τα έγραψε, δεν ήξερε ότι η πεθερά σου δεν ήθελε ηθοποιό για την κόρη τη. Ναι, αλλά τον καιρό που δαχτήκα τούτα, εγώ δεν ήξερα καν τη Μαρίνα, δεν ήξερα καν την κοπέλα. Ούτε ήξερα την κόρη τη. Και τώρα τι μου ζητάτε, να παρατήσω την καλλιτεχνική μου συνείδηση, την καλλιτεχνική μου αγάπη, είναι εσύ, κυρία Μαρούλα μου, που είσαι εσύ καλλιτέχνη. Δεν είμαι εγώ καλλιτέχνη. Εγώ γράφω σενάρια. Αν σου ζήταν η πεθερά σου, η δική σου, ή σταματά το γράψιμο, ή σου δύο την κόρη μου, τι θα έκανε. Πρώτα η πεθερά μου δεν είχε κόρη. Και δεύτερον, είπε μου, κόρη μου, μεν τον πάρει το γιο μου, και να σου ψήσει το ψάρι στα σίλι. Είπα εγώ η κατσία τη πεθερά. Α, που να γιάσει το μνήμα τη γυναίκα. Να αφήσει την κοπέλα καλό, ρε ξενάκι. Να, παππού, το αμήνε καρέκλα. Να φύγω την γυναίκα παγαπώ. Αγαπά την ξέα, πα την αφού σου τη διούρε. Ναι, κατάλαβα. Τη γυναίκα των ονείρων μου, ρε μάμπο. Ρε, άι στα όνειρα επιτέλους, άι στα όνειρα, αξία στα όνειρα. Δεν είναι πραγματικότητα. Εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω, μάμπο. Αν τη χάσω την κούκλα μου, την Μαριάννα μου, είναι να πεθάνω. Ρε, δύο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξε μια τζέμπα. Σε όποια πόρτα και να μπω, πάλι θα το μεταναγήσω, μάμπο μου. Ρε, μου τώρα σενάριο της Μαρούλας τώρα. Ξενάκι, τούτα είναι μασκαραλίκια. Η κοπέλα τη λέει. Έλα, λε, ρε, άδαμο, μπροστά σε δύο πόρτες και δεν ήξερε σε ποια να μπει. Καλά, οι πόρτες της Σύνης ποιες είναι?
Είμαι εγώ και η μάμα της. Εμένα να αγαπάμε πολύ και η μάμα της δεν μπορεί να χαλάσει χατήρι. Ξενάκι, η ενέκα που δεν μπορεί να χαλάσει χατήρι της μάμας της, ξύχαστη. Όχι, ρε Αδάμ, δεν μπορώ να ξιάσω. Δεν μπορώ να τη ξιάσω, είναι το πάθος μου, είναι η αγάπη μου. Είμαι ερωτημένος, ρε Αδάμ. Και εγώ έτσι, ελάλου για τη Λένια, ξενάκι μου. Σου δια τη Λένια, είναι η πεθερά σου. Η πεθερά μου, ξενάκι, όταν έμαθεν ότι τα έχω με την κόρη της, ήταν τζίβρε με τζελαλή μου. Έτσι αξίζει σου να σε γαμπρός μου, ρε παλιό τσεγγένι. Αλλά έξερε, αν δεν πάρεις την κόρη μου, θα σου βάλω πόμπα να σε ανατινάξω. Μα βάλα πόμπες που ζητούν γύρω, ρε Αδάμ. Η πεθερά μου ήταν πάντα προχωρημένη κατάσταση, ξενάκι. Σίμω, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Σίμω, δεν απαντά στα τηλεφωνήματα μου. Σίμω, παίρνω ότι στο κινητό μου και θεωρεί τον αριθμό, δεν μου απαντά. Ρε Σίμω, παίρνω ότι στο γραφείο και αν μου απαντήσει, λαλή μου, είμαι σε σύσκεψη και δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Εσύ μου απάντα μου, είσαι σε σύσκεψη. Είναι μόνο να σου πω, ρε ξένα, εγώ και καταλάβω που είναι τα πράγματα. Φου, καλύτερο σε εσύ, ρε Σίμωνα. Ερωτεύτηκες ποτέ σου. Ερωτεύτηκα, ρε. Δεν σου κανά ότι είναι ερωτευτικά. Μα εσύ δεν έχει να διαλέξει μεταξύ έρωτα και καλλιτεχνική ζωή, δραζή μου. Μα κοιτάξει να βρει μια άλλη. Δεν μπορώ να αγαπώ την πολλά. Αγαπώ ότι θέλω, την είμαι ερωτευμένο μαζί τη. Είναι η μόνη γυναίκα που σκέφτομαι τη συνέχεια. Τι να σου πει, τι βγάλω μέσα από νου μου. Σύμω μου, αγάπησα την όσο δεν αγάπησα ποτέ καμιά άλλη στη ζωή μου, πιστεύει το. Οι μεγάλοι έρωτε έχουν τζάσκι μοντέλο ξενάκι. Ποιο το πέντε τώρα. Κάπου το σκέφασε. Σύμω ο δικό μου έρωτα. Είναι ανεπανάληπτος. Είναι έρωτας που δεν υπάρχει ποτέ. Θέλω να είσαι άσχημο τέλος ο έρωτας μου. Ξέρεις πώς επένδυσα από αυτόν τον έρωτα, ρε Σίμω. Επένδυσα από αυτόν τον έρωτα, επένδυσα πολλά. Πώς. 6 γραβάτες και όπου κάνεις τα 4 πατελόνια και ένα κουστούμι που το πολλά ακριβό. Πρέπει να κάνεις, Αδάμο, κάτι πρέπει να κάνεις. Τι να κάνω, ρε Μαρούλα, έπιασα τον τζεπαράντζιλα του τι να κάνει για να τα φτιάξει μαζί της. Επειδή αγόρασα του γραβάτες, αγόρασα του πουκάμισα, αγόρασα του κοστούμια. Το έναν το κοστούμι είναι αγόρασα τον τζίνος πανάκριβο. Τώρα τι να κάνω, να του παραντζίλω πώς να τη χωρίσει ή να πάω να πιάσω τα πουκάμισα να τα πάρω πίσω. Όχι, πρέπει να του παραντζίλεις πώς να κάνει τη μάνα της να το συμπαθήσει. Με τις μανάδες δεν τα καταφέρνω, Μαρούλα, δεν είναι της ειδικότητας μου. Εγώ λέω να του γνωρίσουμε μια άλλη κοπέλα για να ξηγάζει την πρώτη. Mm. Περισσεύκει σου καμιά πάμπο να του τη γνωρίσει. Να του γνωρίσουμε μια που την γνωρίζει. Δεν θέλω να γνωρίσω άλλη γυναίκα. Δεν θέλω καμιά άλλη γυναίκα να είμαι ερωτευμένος με το μαρινάκι μου. Και είναι η τέλεια γυναίκα που πλάστηκε για το ξανάκι παστιγίν. Και δεν θέλω άλλη γυναίκα. Δεν θέλω. Είναι η καλύτερη γυναίκα και μετά τη Μαρίνα εγώ είμαι μηδέν. Ξανάκι, άκουμε μάνα μου. Ένα ακούσες που λαλούσασαι. Λιχνία σβηστήσεις, πάσα γυμνή ομία. Ποιος ήρθε. Αν μα βρει την λάμπα, ούλε σύγχρονε και σε ίδια. Όχι, εγώ δεν ξέρω την λάμπα πάνω από εγώ. Θα θέλω να πω γίνεται, να ξέρω ένα λεχό το παιχνίδι. Ήταν... Έπρεπε να μένεσαι στα χάλια σου, ρε, και θα σου ελάλουν εγώ ξυμαρισμένε. Εγώ θα αρχίσω να πίνω, να πίνω, να μεθύσω για να ξηχάνω. Να πίνει μετά τη δουλειά. Όχι να σε πιάσουμε το αλκο τεστ και να βγάλει όνομα το γραφείο μα. Θα πιω απόψε το φεγγάρι και θα μεθύσω και θα πω. Με το φεγγάρι μπορεί να μεθύσεις, Ζεζού. Πάρε του φεγγαριού το δάκρυ. Πέλανε τέλεια. Και από το αίμα. Το τηλέφωνο του ένα παντάρε. Τίποτε με το κινητό του με του σπιτιού. Ούτε στο ρασύρματο. Έλα, ξενάκι, ξενάκι από κέντρο, ξενάκι από κέντρο. Δεν πάμπω. Τίποτε Μαρούλα, τίποτε και 8 η ώρα. Από εκεί πως βήθηκε που το μεθύσιν το πολύ. Το αυτοκίνητο του ήταν έξω από το σπίτι του σήμερα το πρωί. Σε σίγουρο ρε Άδα μου, επέρασες που σπίτι. Παναγία μου, πού έφυγε και χάθηκε. Ελάτε όλοι μέσα γιατί έρχεψα σε ανησυχώ. Να πάρω τα μωρά στο σχολείο και έρχομαι. Έρχεται. Έρχεται. Γιατί μου θεωρείτε έτσι. Σήκωθε πρώην πρώτη και έρχεψα δουλειά. Να πω εσύ, στήσα σου την εργασιοθεραπεία, ρε ξενάκι. Δεν το τηλέφωνο σου γιατί το κλείσεις και. Για να μην με ενοχλείτε, μπάμπο. Τον ασύρματο γιατί τον έκλεισες. Για να μην με ενοχλάω, μπάμπο, με το έλα over ξενάκι, έλα over ξενάκι, με το. Τι να πω, μιλούμε με πελάτη μου, να μην με ενοχλάω. Ποιο πελάτη, ρε, δόκα σου εγώ πελάτη σήμερα, ρε. Πελάτη δικό μου, ρε, μπάμπο, ρε. Ξενάκι, επίεσαι ψες και με έφυσες. Αδάμο μου, επί αλλά να με έφυσα. Αλλά ξεγνώμη. Ήβρα έναν πλάσμα με έναν πρόσωπο. Είπα του τον πόνο μου και εξαλάφρωσα. Ρε, μα σε μια εβδομάδα που μα ελάλε τον πόνο σου, εν εξαλάφρωσε. Τι άλλο είναι εσύ, κυρία Μαρούλα, για να το θέλω. Και ποιον είναι το πρόσωπο αυτό, ξενάκι. Πρόσωπο, εντάξει, εντάξει, πρόσωπο. Ξαθό, μελαχρινό ή καστανό.
Βαμμένο ξαφθό. Απαναία. Κυρία Μαρούλα, μα πολλά καλή κορούα. Εγνώρισα την πολλά ωραία. Μιλούν και μαζί δεν σήμερα που την έπαιρνα στη δουλειά και πολλά καλό πρόσωπο. Πε μου, εν τούτη που έπαιρνε δουλειά σήμερα και κλείσε τώρα σύρματο για να μην ακούει το ελαξενάκι over. Ελαξενάκι over. Ναι, παπα μου, και θα την παίρνω κάθε μέρα δουλειά και δεν θα με πιάνει κάθε μέρα να μου λέει ελαξενάκι over, ελαξενάκι over, ελαξενάκι over. Είναι τα δουλειά αν κάνει, ρε. Καθηγήτρια. Απαναία. Αναπερτέσουμε με τον ουράνιο τώρα. Γιατί? Μισή ζωή, υπουργό του ηθοποιού τώρα, κυρία Μαρούλα.